Τη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου η Εκκλησία μας γιορτάζει τη μνήμη του Αγίου Νικολάου και πανηγυρίζει ο Ιερός Μητροπολιτικός και Καθεδρικός Ναός της Αλεξανδρούπολης. Λόγω της πανδημίας ο Ιερός Ναός θα παραμείνει επί ένα τρίμερο ανοιχτό από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μπορούν οι πιστοί τηρώντας τα υγειονομικά μέτρα της πολιτείας να προσκυνούν την εικόνα και το Ιερό Λείψανο του Πολιούχου Αγίου. Δεν θα είναι ο γιορτασμός τον οποίον ξέραμε και που τον ξέρω και τον έχω ζήσει, τον έχω προετοιμάσει πολλά χρόνια. Θα είναι πάλι με κάποια περιστολή. Ε, θα κάνουμε όμως όλες τις λατρευτικές ευκαιρίες και περισσότερες από κάθε άλλη φορά προκειμένου και την παραμονή στη Θεία Λειτουργία το πρωί μετά τον εσπερινό που θα γίνει στις 7 η ώρα το βράδυ μετά θα κάνουμε ξανά βραδινή λειτουργία την παραμονή του Αγίου Νικολάου, ώστε οι ενωρίτε και οι προσκυνητέ να μην συνοστιστούν όλοι στην κυριώνιμη μέρα. Και στην κυριώνιμη μέρα θα γίνει η λειτουργία το πρωί, δεν θα κάνουμε τη λιτανία. Εάν ο καιρό είναι καλό, συνεννοήθηκα και με του επισήμου που φτιάχνουμε το πρόγραμμα κάθε χρόνο. Εάν ο καιρό είναι καλό, θα κάνουμε μόνο στην αυλή του Αγίου Νικολάου μια μικρή περιφορά τη εικόνα, έτσι ω ευλογία για όλη την πόλη και το απόγευμα θα ξανακάνουμε πάλι η ακολουθία, παράκληση και βραδινή θεία λειτουργία. Ο Μητροπολίτη Αλεξανδρούπολης κάλεσε για ακόμη μια φορά τους πιστούς να τηρήσουν τα μέτρα που προβλέπονται. Ώστε να μοιραστούν οι ενορίτες και να μπορέσουν ο ναός θα είναι ανοιχτός από το πρωί μέχρι το βράδυ, μέχρι τα μεσάνυχτα, προκειμένου όσοι θέλουν αργά και παρακαλώ πολύ με τα μέτρα που απαιτούνται, με τις αποστάσεις, με τις μάσκες, θα προσκυνήσουμε την εικόνα του. Η καρδιά μας συναντάει τον Άγιο, η ψυχή μας τον έχει ως πρότυπο. Προστατευόμαστε όμω. Και με μάσκα θα ασπαστούμε και το λείψανό του που έχουμε στο Μητροπολιτικό Ναό και την τίμια τη εικόνα του, προκειμένου να πάρουμε θάρρο και να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτόν τον τελευταίο σκόπελο, από ό,τι καταλαβαίνω, ότι, τον οποίο βρισκόμαστε. Τον τελευταίο. Να το ξεπεράσουμε γι' αυτό όλοι κατά το δυνατό να είμαστε, να μην λείψει κανένα. Με πονάει που φεύγουν άνθρωποι από την περιοχή μας που τους ξέρω, τους εκτιμώ, παρακολουθώ και βλέπω το ότι φεύγουν και νομίζω παράκαιρα. Δεν είναι ο τρόπος αυτό. Γι' αυτό και παρακαλώ, τηρώντας τα μέτρα, κατά το δυνατόν να μπορέσουμε, θα γιορτάσουμε τον Άγιό μας. Ο Άγιός μας δέχεται αυτήν την περιστολή των εκδηλώσεων, προκειμένου να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας.